Στα όρια τους έχουν φτάσει τα νοσοκομεία της Πάτρας λόγω του αυξημένου αριθμού νοσηλιών. Σήμερα σε Ρίο και Άγιο Ανδρέα νοσηλεύονται 134 ασθενείς, ανάμεσά τους και 5 παιδιά. Στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πάτρας ήδη λειτουργούν 3 κλινικές COVID και 3 ΜΕΘ, ενώ ανά πάσα στιγμή θα ανοίξει και 4η κλινική, αφού νοσηλεύονται 78 ασθενείς. Στον Άγιο Ανδρέα νοσηλεύονται 49 ασθενείς στην κλινική και 7 στη ΜΕΘ, όμως σήμερα αναμένονται και κάποια εξιτήρια. Επίσης, στο νοσοκομείο Ρίου νοσηλεύονται και 5 παιδιά. Συγκεκριμένα, 2 14χρονοι, ένας από το Ευπάλιο και ένας από την Πάτρα. 2 παιδιά από την Κιβωτό της Αγάπης 9 και 13 ετών και μία ακόμη ανήλικη από την Πάτρα ετών 15. Το βήμα έγινε για την καλύτερη, για την μάλλον πιο εύρυθμη λειτουργία του νοσοκομείου, δεδομένου ότι πιέζεται αυτή τη στιγμή η λειτουργία του λόγω των COVID περιστατικών και την ανακατανομή προσωπικού σε θέσεις οι οποίες αυτή τη στιγμή έχουν πιο πολύ ανάγκη όσον αφορά την εξυπηρέτηση των πολιτών. Την ίδια στιγμή, με απόφαση της διοίκησης του νοσοκομείου, αναστέλλεται μέχρι τις 12 Μαρτίου η λειτουργία των πρωινών και των απογευματινών εξωτερικών ιατρίων, πλην αυτών του ογκολογικού τμήματος, των ημερησίων αιματολογικών θεραπείων και των θεραπείων των ασθενών που πάσχουν από κακοήθη αιματολογικά νοσήματα, της μονάδας τεχνητού της μονάδας ακτινοθεραπευτικής ογκολογίας, καθώς και των ελέγχων βηματοδοτών απεινιδωτών. Το γεγονός ότι μπορεί να διαθέτουμε ή να έχουμε έναν προγραμματισμό σε πιθανή περαιτέρω ανάγκη ανοίγματος νέων κλινικών δεν σημαίνει ότι είναι κάτι το οποίο επιθυμούμε. Έτσι. Προφανώς και πιέζεται το σύστημα, έτσι και έχει αρχίσει και πιέζεται το σύστημα υγείας, ιδιαίτερα τις τελευταίες 15 μέρες στην Πάτρα και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το συντηρήσουμε και να αντέξουμε όσο το περισσότερο μπορούμε μέχρι να δούμε την κορύφωση του κύματος και από εκεί πέρα αρχίζει να αποφορτίζεται. Στον αγώνα για να παραμείνει ελεγχόμενη η κατάσταση στα νοσοκομεία, συμμετέχει και η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, ώστε να μην μεταφέρονται όλα τα θετικά κρούσματα στα νοσοκομεία παρά μόνο όσα είναι σε σοβαρή κατάσταση, ενώ και τα περιφερειακά νοσοκομεία, στα οποία λειτουργούν κλίνες και μεθ COVID, υποστηρίζουν την κατάσταση αφού μπορούν να διαχειριστούν τα κρούσματα επιτόπου, χωρίς να χρειάζεται να μεταφέρονται στην Πάτρα και στο νοσοκομείο Ρίου, το οποίο είναι και νοσοκομείο αναφοράς.